χωρίς ρυθμό. Έχεις ακόμα 4 λεπτά για την παλωτίνα. Έγινε ο Χρήστος, πέρα από καλός φίλος και καλός συνεργάτης, είναι και ένα πολύ καλό χρονόμετρο. Η σάλτσα σου μήπως θέλει ψυγείο, καλό. Όχι, εντάξει είναι. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Σε ξαναρωτάω, είσαι σίγουρος για τη σάλτσα? Ναι, αρέσει. Την παλωτίνα να την πας προς τα πάνω, να ανοίξει. Όχι να τη μπρόξει. Ε, φίλε, εκεί ήταν. Τα έχω κάνει ακριβώς με αρχή. Είσαι σίγουρος? Ναι, τα έπαιξα γεωμετρικά. Είσαι σίγουρος? Ναι, αρέσει. Ωραία, καθάρισε τον πάγκο σου. Μπορώ να πω ότι δεν είχαμε και το 100% του στισήματος. Ήμουν ένας καταληκτικός παράγοντας στο να το βοηθήσω στην Παρασκευή του, στο μαγείρεμά του και στο στήσιμό του. Περιμένω να δω την όλη εξέλιξη. Δεύτερη επιλογή, το Χρήστο. Χρήστος. Σίγουρα παίζονται στρατηγικές στην επιλογή των ατόμων. Πιστεύω ότι ο καθένας μέσα από την ομάδα προσπαθεί να σώσει και τον εαυτό του. Όσο βλέπουμε τον κόσμο να δοκιμάζει, να τρώει, σίγουρα κοιτάζουμε τους πρώτους μορφασμούς στο πρόσωπό τους, να δούμε αν είναι κάτι το οποίο να καταλάβουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν όμορφα, καλά. Ξαφνιαστήκαμε με όλη την ανατροπή. Όλοι περιμέναμε μια ασυλία ουσιαστικά στην αρχή. Όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Συναισθήματα γρήγορα. Τι μπορεί να κάναμε λάθος, τι μπορεί να μην πήγε καλά. Δεν ξέραμε δηλαδή τι θα συμβεί, ποιον θα διαλέξει και γιατί. Έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Βρισκόμαστε απέναντι από τους κριτές. Το μόνο που μας χωρίζει είναι μια καμπάνα. Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά. Μας το επισημαίνουν καθημερινά και οι ίδιοι. Απλά περιμένουμε να δούμε τι έχει η καμπάνα από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχω ασχοληθεί με τεμαχισμό, ξεκοκάλισμα και άλλες φορές στο παρελθόν. Σίγουρα με πιο μεγαλύτερα ζώα. Όπως ξέρω εγώ, αρνί, κατσίκι. Το κουνέλι είναι ένα κρέας ευαίσθητο στη διαχείρισή του. Οι κινήσεις μας έπρεπε να ήταν πολύ λεπτές και προσεκτικές. Σίγουρα ιδιαίτερη δοκιμασία, η οποία απαιτεί προσεκτικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Εδώ έχουμε καλή και γρήγορη δουλειά, ο Χρήστος. Ναι, όντως. Πολύ καλή δουλειά. Είναι αυτό που είπες και στο Συμβούλιο. Ήρεμη δύναμη, σιωπηλός, τον ξεχνάς. Αυτό λέω. Αλλά κάνει deliver πάντα. Ναι, ό,τι του ζητάμε, κάνει deliver. Και δεν είναι τυχαίο το ότι έχει βγει και μία-δύο φορές στα καλύτερα πιάτα. Επίσης, εδώ υπάρχει ένα εφιαλτικό σενάριο, το οποίο θα το αναφέρω. Υπάρχει περίπτωση ότι το κάνει σε λιγότερο χρόνο από 8 λεπτά. Το οποίο προφανώς δεν θα επιτρέψουμε. Δηλαδή, κάπου στο 7, αν δούμε ότι τελειώνει, θα μπούμε μέσα. Τότε νομίζω αποχωρεί, γιατί δεν ζητήσαμε αυτό. Προφανώς. Ζητήσαμε να το κάνει σε 15 λεπτά. Πέραν της πλάκας πάντως. Κοίτα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Τελείωσε. Ένα τσέκ για χόντρους. Χρήστο, κόπηκε? Όχι. Αν κρατούσε την πετσέτα, νόμιζα για να μην το δούμε. Να μην έχω τα γάντια. Εντάξει. Να μην έχω τα γάντια και φαίνεται άσχημα. Ποιος? Τα χέρια, εντάξει, είναι πιο καθαρά. Ας. Ωραία δουλειά. Εδώ, στο κόκαλο θα μου πλέξουν. Μικρή αμύχη εδώ. Καλά τα έχει πάει. Πολύ καλά. Καλά τα έχει πάει. Πολύ καλά. Και γρήγορα, και γρήγορα. Πρώτος που τελείωσε. Κάποια στιγμή αγχωθήκαμε ότι μπορεί να τελειώσεις πιο γρήγορα από το Σωτήρι. Προσπάθησα όσο το δυνατόν. Καλά που δεν το έκανες, το λέω καλύτερα. Απλά είναι τα μάτια τα πολλά και θα μπορούσα να το κάνω πιο γρήγορα. Τι αγχώνεσαι, τι εννοείς τα μάτια τα πολλά, ότι σε ματιάξανε? Όχι βέβαια. Τι? Τα δικά σας τα βλέμματα από πάνω. Σε ξεματιάσω εγώ σπίτι, μην αγχώνεις. Ωραίο. Ωραία. Σε καλό. Μπράβο, Χριστό. Ευχαριστώ. Σίγουρα με χαροποιείται ότι σχεδόν έκανα τον ίδιο χρόνο με τον κύριο Κοντιζά. Αυτό σημαίνει ότι πρόσεξα ακριβώς τις κινήσεις του. Το υπόλοιπο κομμάτι ήταν καθαρά στο δικό μου το χέρι και στο μυαλό μου, που ήμουν συγκεντρωμένος σε αυτό που έκανα. Ο δεύτερος είναι ο Χρήστος. Απόλυτα ικανοποιημένος με τη δουλειά που έκανα επάνω στο κουνέλι. Δεν τελειώσαμε εκεί όμως, δεν κερδίσαμε τίποτα. Υπάρχει και δεύτερο σκέλος. Και θέλω και εκεί να δω τι μας περιμένει. Θα ετοιμάσω ένα γρήγορο στιφάδο. Κουνέλι με μια μικρή παραλλαγή με γλυκιά κολοκύθα. Γύρνα το. Εκεί σφίχτω. Κάπως από πάνω σφίχτει τώρα. Όχι, εντάξει. Εντάξει είναι. Σίγουρα.
Να. Απομακρυνθείτε εσείς για καλό και για κακό. Γεια σου, Χριστό. Νομίζω να μου μιλήσεις αυτή τη φορά. Ήρθα να δω τι κάνεις. Ετοιμάζω ένα γρήγορο στιφάδο. Όντως. Όντως. Μπράβο. Έχω επιταχύνει όλες τις διαδικασίες να μπορέσω να τα κλείσω στην κατσαρόλα. Με τη χύτρα, ε. Με τη χύτρα. Ωραίο εργαλείο, ε. Σίγουρα. Γρήγορο. Εύχριστο. Έχεις επιλέξει τα μπούτια, ε. Τα μπούτια έχω επιλέξει μόνο. Οπότε αφήνεις την ασφάλεια έξω. Mm-hmm. Πας με τα μπουτάκια. Πιο... που για εμένα, αν με ρωτάς, είναι πολύ πιο γευστικά και πολύ πιο ωραία. Τι έχεις βάλει μέσα, μόνο κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκια, κολοκύθα. Α. Επέστε, οπότε κάνω ένα διαφορετικό. Διαφορετικό, ναι, ήθελα να το κάνω στη... με κολοκύθα. Ένα άρωμα βανίλιας. Με ξενίζει λίγο η βανίλια, έτσι όπως την ακούω. Περιμένω να δω. Πέρασε ο κύριος Κουτσόπουλος από τον πάγκο μου. Με ρώτησε τι ακριβώς ετοιμάζω. Του είπα. Όμως, οκ. Okay. Εντάξει, ήθελα να δώσω την νότα του αρώματος στο φαγητό μου. Εντάξει. Ψάχνω την ασυλία. Είναι ένα πράγμα το οποίο αυτομάτως. Ικανοποιεί και σίγουρα σε ηρεμεί. Έρχεται η ώρα της δοκιμής, πάντα φρεναρισμένος, με πολύ άγχος, περιμένοντας να δουν το πιάτο μου, να ακούσω τα σχόλια. Λοιπόν, εγώ επέλεξα να δουλέψω τη χύτρα, να ετοιμάσω ένα 35 λεπτό γρήγορο τύπου στιφάδο. Το τρίκ μου μέσα είναι ουσιαστικά ψηλοαντικαθιστώ το κροκαράκι με την κολοκύθα, να δώσω μια διαφορετική εικόνα στο πιάτο μου, σίγουρα και το χρώμα. Έχω προσθέσει μια ιδέα βανίλια, το στίκ. Συνήσαμε λίγο με τον κύριο Κουτσόπουλο, δεν πειράζει. Δεν τσίνησα. Είπα ότι περιμένω να το δοκιμάσω. Χρήστο, είσαι μια πολύ περίεργη περίπτωση. Αυτό που έχεις φτιάξει είναι πεντανόστιμο, σε 35 λεπτά. Είναι μια φοβερή ιδέα, η βανίλια είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Διάλεξες να πάρεις το δύσκολο κομμάτι, σε εισαγωγικά, και να το μαγειρέψεις. Είναι φοβερό. Πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Μπράβο, Χριστό. Μπράβο, Χριστό. Ελάτε μπροστά. Σου βγήκε, χρησιμοποίησες τη χύτρα. Ρίσκαρες. Ρίσκαρα. Δεν ήθελα να χάσω καθόλου χρόνο. Δηλαδή, η κίνηση μου ήταν στάνταρ σε αυτό. Μπράβο. Όχι, είναι ένα πιάτο με ισορροπίες, γεύση. Εξαιρετική δουλειά. Μπράβο. Ωραία, είναι προφανές ότι ο Χρήστος έχει κερδίσει την ασυλία. Μπράβο. 2-2 ο Χρήστος. Ήρεμη δύναμη, δεν μιλάς πολύ, κάνεις δουλειά. Έχεις καλές εκπλήξεις για μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι προσπαθώ να είμαι κάθε φορά αντάξιος στις προσδοκίες που θέλετε να δείτε. Δεν περισσότερο. Πιστεύεις ότι αυτή η κονκάρδα που φοράς εκεί με δύο, με ένα λάμδα κάπα, έχει αυξήσει τη μαγειρική σου αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά σου? Απόλυτα. Με ενθουσιασμό, ρε Χριστό. Αρθική. Όχι, περιμένω να μου πεις. Σου δίνω τον λόγο, ρε Χριστάρα. Σου δίνω τον λόγο. Πάμε. Πιστεύεις ότι αυτή η κονκάρδα με αυτά τα δύο αρχικά που σημαίνουν Λεωνίδας Κουτσόπουλος, που ήσουν μια επιλογή αρχική, έχουν αυξήσει τη μαγειρική σου αυτοπεποίθηση, φαντασία και απόδοση? Σίγουρα έχουν αυξήσει όλα αυτά. Πάλι δεν το έπιασε, πάλι δεν το έπιασε. Αυτό θέλετε. Πάμε ένα χειροκρότημα για τον Χρήστο, ήταν εξαιρετικό πιάτο. Ήθελα να το πω αλλιώς, οκ. Εντάξει, συναισθήματα απογείωσης, ευχαρίστησης, πάρα πολλά. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση, δεν το συζητάμε. Έρχεται η ώρα να δούμε το πιάτο. Εμένα μου ζήτησε και η Κωνσταντίνα να είμαι κοντά της όσον αφορά με τους χρόνους, όπως μου ζήτησε και ο Ζαχίρ να τον βοηθήσω. Κατέληξα στο Ζαχίρ. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορώ να είμαι και στους δύο παράλληλα, οπότε αποφάσισα να είμαι στο Ζαχίρ. Ναι, και από παιδιά, δεν γνωρίζω το πιάτο. Ζαχίρ! Να σου πω λίγο, κοίτα. Θέλω να στήσεις μόνο και μόνο αυτό. Και στα τρία τα παιδιά, ας γυρίσω όποιος θέλει. Συγκεκριμένα, σαν Χρήστος, θα επέλεγα τον Ζαχίρ. Έχουμε μια μικρή ουσιαστική φιλία. Μαθαίνουμε και αφγανικά μαζί. Και το Σούμπα Χάι είναι το καλημέρα. Θέλω να πιστεύω, αύριο το πρωί, Ζαχίρ, να το ακούσεις. Καλή επιτυχία. Το 80% θα καταλήξει ο κοκορέτσι από ό,τι βλέπω. Στην πόλη μου, στα Γιάννηνα, σίγουρα αγαπάμε το κρέας. Υπάρχει μια ποικιλία μεγάλη. Φρικαδέλια, γαρδούμπες, κοκορέτσι, σούβλες. Οπότε θα κατευθυνθώ κι εγώ σε κάτι τέτοιο. Έχω
έχω πλύνει τα έντερα. Εντάξει, υλικό είναι και αυτό. Σίγουρα το πιο γευστικό. Ό,τι πιο γευστικό είναι και κακό. Κερθαράκι. Σίγουρα το μυαλό μου πήγε σε μια καθαρά παραδοσιακή μαγειρική. Περιμένα να δω όλη την εξέλιξη. Θα φτιάξω ένα ριζότο με γαρίδες, αρωματισμένο με ξύδι από σταφύλι και μια σάλτσα με σίκο και δαμάσκηνο. Φοβήθηκα πάλι λίγο το παραδοσιακό, το πιο κλασικό. Πήγα να πιάσω κάποια στανταράκια, κάποια διαφορετικά πρότυπα και ξεκίνησα μετά να μαγειρεύω λάθος. Με μισή καρδιά βέβαια, αλλά έπρεπε. Βγάζω τον κανταήφι από το φούρνο. Βλέπω ότι ουσιαστικά από την πάνω μεριά εν μέρη έχει ψηθεί. Προσπάθησα να το φέρω με το καμινέτο, προσπάθησα με καυτό βούτυρο να το φέρω για να μπορέσω να πω ότι ψήθηκε. Μια φωλιά από κανταήφι. Ένα γρήγορο γιουβετζάκι με θαλασσινά και αποξηραμένα. Έφτιαξες άλλη μια τέτοια φωλιά να δοκιμάσεις κι εσύ? Δεν έχω ετοιμάσει άλλη φωλιά. Πώς σου φαίνεται εσένα, είσαι ευχαριστημένος? Όχι 100%. Δεν είναι τελειοποιημένη στο ψήσιμο σίγουρα. Δεν είναι ψημένη. Άψητη. Μην βάζεις αυτό τον ωραίο έτσι, δεν είναι τελειοποιημένη στο ψήσιμο. Τέλειο ψήσιμο. Δεν έχει και το τέλειο ψήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησα το τσέρκι για να της δώσω το σχήμα και την έψησα ουσιαστικά εκεί μέσα. Δεν ψήθηκε. Δοκίμασα, άμα θες. Ναι, δεν αντιλέγω σε αυτό. Πιέστηκα εκεί να το βάλω εκεί. Εντάξει, αυτό είναι μακριά από το δεν είναι τελειοποιημένη. Αυτό θέλω να πω. Η αστοχία μου ήταν σίγουρα στον κανταήφι και δεν ξέρω πώς το άφησα αυτό να περάσει. Δηλαδή, χίλιες φορές να μην το βάζα παρά να το πάω εκεί μπροστά. Γι' αυτό τα τόστ και τα τέτοια δεν ξέρω πόσο θα βγούνε. Αλλά σουβλάκι. Μακάρι. Ας έρθει πίσω ο καλύτερος, παιδιά. Μπράβο, και αυτοί που έκαναν την καλύτερη προσπάθεια. Στην Άλκης να δίνετε που και που κανένα υπογλώσιο σοκολατάκι. Σπυριδούλα, περιμένω το προσκλητήριο. Μεγάλη εμπειρία με το κρασί δεν έχω. Έχω ασχοληθεί όμως όσον αφορά με τη φροντίδα που χρειάζεται το αμπέλ μέχρι να φτάσει στον τρίγο. Προσπαθώ να είμαι ενήμερος σε ό,τι έχει να κάνει με το κρασί. Σίγουρα είναι γνώσεις οι οποίες είναι βάσιμες, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμες για τη σημερινή δοκιμασία. Μου δίνεται και η ευκαιρία, σαν υπαρχηγός, να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Το μόνο που θέλω, ειλικρινά, είναι να ξεκινήσουν να μας μιλάνε για το κρασί. Παιδιά, ελάτε κι εσείς ένα τίκτο, δεν έχουμε λίγο χώρο στις κατσαρόλες. Θέλω να σοκάρω. Okay. Προσπαθούσα να βάλω μια σειρά στον καθέναν, ουσιαστικά, γιατί πιστεύω δεν είναι η στιγμή να χάνουμε χρόνο. Τα κόκαλα δεν έχουμε. Βρήκα μερικά κόκαλα μέσα στο ψάρι. Λογικό είναι, εντάξει, τον καθένα θα συνέβαινε. Χίλιες φορές να υπομισθώ το λάθος παρά να φέρω έναν συνάδελφό μου σε μια τόσο δύσκολη θέση. Δεν θα ήθελα ποτέ να ρίξω και το ηθικό την ώρα της δοκιμασίας. Ασημίνα, ξεκίνησε να δουλεύει με το πάσο, να καθαρίζουμε από αριστερά. Σιγά σιγά να μαζευόμαστε με τις παρασκευές μας. Ο Χρήστος είναι η ήρεμη δύναμη. Λύσα κακιά. Καλά κάνει η γιαγιά μου και έχει τον γκάζι. Τι είναι αυτός ο λύκος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι αντιδράσεις του Χρήστου. Χρήστο, όταν ρωτήσαμε χθες ποιος ξέρει από κρασί, σε είδα λίγο διστακτικό. Ήθελες να πεις ότι γνωρίζεις κάτι παραπάνω, έχεις ασχοληθεί λίγο παραπάνω. Από το μέρος που είμαι από Γιάννενα, ναι, υπάρχουν δύο σημαντικά ηνοπία. Έχω επισκεφθεί και τα δύο. Προσπαθώ να μαθαίνω συνέχεια κάποια πράγματα. Περισσότερο. Διαβάζω, ναι, περισσότερο με τη σπορά, την καλλιέργεια και τη διαδικασία τη χρειάζεται μέχρι τον τρίγο. Είναι η δική σου ομάδα. Ναι! Έλα ρε Παντέλο, έλα ρε Παντέλο. Πω πω φίλε Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι. Μην το συζητήσουμε αυτό. Μην μιλάμε τώρα, ναι, δηλαδή. Να πούμε τράβο μαζί τους. Έλα εντάξει, ενώ μας άστα κάνουν κλάιν και εμείς έχουμε τζακούζι σπίτι. Πώς κάνετε έτσι. Έλα δεν το πω γι' αυτό, ξέρεις πώς το λέω. Την ώρα που ξεκοκάλιζε το κοτόπουλο κύριο Ιωαννίδης, προσπαθούσα να δω ακριβώς τις κινήσεις για να μπορέσω κι εγώ να είμαι τουλάχιστον πιο κοντά σε ό,τι μας έδειξε ο κύριος Ιωαννίδης. Το πρώτο πράγμα που κοίταξε ήταν σίγουρα να είμαι προσεκτικός με το μαχαίρι, να μπορέσω να πιάσω τα στάνταρ που ζήτησαν οι κριτές και να είμαι αφοσιωμένος με την ανατομία στο κοτόπουλο. Έχει μείνει τέλος εδώ, έχει λάβει μέρος στην ψηφοφορία. Τέλειος. Τέλειωσε. Έλα, βοήθα εδώ. Αρκετά ικανοποιημένος κι εγώ με το χρόνο, ένα τεστ και για μένα. Περίμενα να έρθουν οι κριτές στον πάγκο μου. Πιστεύεις ότι αν είχες ξοδέψει ένα-δύο λεπτά παραπάνω, θα μπορούσε να ήμουν. Θα είχες λιγότερη φύρα πάνω στις καρκάσες.
Μπορεί και να έχω και λιγότερη φυρέ πάνω στις καρκάσες. Σίγουρα θα έχεις. Σίγουρα. Δεν αντιλέγω. Απλά τώρα σίγουρα είναι. Είπες, ας είμαι γρήγορος. Ανταγωνιστικό. Να είμαι μέσα στον χρόνο. Πιστεύω ότι έχω κάνει αυτό που ζητήσατε. Βλέπεις πάνω στην καρκάσα έχει κρεατάκι ακόμα αρκετό. Ναι. Δηλαδή είναι. Απλά 4 λεπτά, παιδιά. Πήγες πολύ καλά. Θα πήγες πολύ καλά, πολύ γρήγορα. Ξεροψημένο. Μισό. Πάμε, ελά, πάμε δυνατά, θέλουμε σωστά. Ο κύριος Κοντιζάς θεώρησε ότι δεν ήταν το σωστό για να μπει στο πιάτο. Οκ. Κατευθείαν έριξα ένα άλλο στο τηγάνι για να μπορέσω να καλύψω το κενό στο πιάτο μου. Ηρέμησε και πάμε να βάλουμε το 15ο μήκε! 15! Το βαλές. Χρήστο, το βαλέ. Χρήστο, 3-3. Ναι. Τρίτη συνεχόμενη φορά. 50-50 είναι τα συναισθήματα. Έρχεται και η ώρα της ψηφοφορίας. Αρκετά δύσκολο κομμάτι και αυτό από τα πιο δύσκολα. Έχω ξαναβρεθεί άλλες δύο φορές. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε ψηφοφορία έχεις βρεθεί με μια λευκή ποδιά.